πρόξιμο του, από το κράτος ξεκινά, από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους διαιτητές, τις ενώσεις, τα πάντα. Αυτό το πρωτάθλημα θέλετε να πάρετε. Λοιπόν, έρχεται ο Ολυμπιακός την Κυριακή επάνω να νικήσει τον ΠΑΟ και να νικήσει όλο το βρώμικο σύστημα που υπάρχει. Αυτό που είπε ο Άκης, μια χαρά. Γι' αυτό απαιτούμε από τους παίκτες μας να τους αναγκάσουν να ξεφτυλιστούν. Μην τους βάλουν βούτυρο στο ψωμί τους. Έτσι, παίζουμε με την ομάδα της Στιασπού, την ομάδα του κράτους διαχρονικά. Έτσι, αυτή είναι. Να ρίξετε τον Ολυμπιακό να μην πάρει πρωτάθλημα, συμμαχίσαν τρεις ομάδες. Και η κυβέρνηση μαζί. Και η κυβέρνηση μαζί. Εδώ και 3-4 χρόνια γίνεται αυτό το βιολί. Ο φίλος των οπαδών του Ολυμπιακού, κινητά δεν ανοίγουνε, τηλέφωνα δεν ανοίγουνε άλλων προέδρων. Ποτέ δεν έχουν ανοίξει. Τι, πόσα με σφαίρες, δικηγόροι, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Τα ξέρετε. Παιδί μου, δεν μπαίνετε στην περιέργεια, μια που είναι τώρα στα πράγματα, αυτοί που μαγνητοφωνούσατε. Έτσι, αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Μια που είναι στα πράγματα, δεν μπαίνετε στην περιέργεια, να δείτε. Ναι, γιατί δεν μπαίνετε στην περιέργεια, αυτοί όλοι εσείς οι περιέργοι. Έτσι, επειδή είναι Ολυμπιακός στη μέση, είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού όμως εδώ. Έχετε. Να και καλά. Φτάσαμε στο σημείο, μία μέρα πριν το παιχνίδι, ναι. Αύριο είναι παιχνίδι, έτσι, άντε, 48 ώρες. Να τρώνε τώρα, δεν υπάρχει αυτό, είναι ξεφτιλίκι. Το ελληνικό, αυτό, να τρώνε στην ταβέρνα στα Γρεβενά. Ναι. Δεν υπάρχει, ο πεθερός. Η πεθερά δεν ξέρω και, αν πήγε. Και να μην ανοίγει μύτη. Δεν υπάρχουν ούτε αθλητική εισαγγελία. Τίποτα. Ο ήξερε ο Καποδίστριας να μας δείξει μείον και μείον δύο αγωνιστικές για πράγματα που δεν γίνανε. Πάμε, κάτσε λίγο να μείνουμε και στις τιμωρίες. Ναι. Μια και που τα σπάσει το μια που τα αναφέραμε. Κάτσε, εδώ τώρα έχουν γίνει. Βουίζει μια πόλη ολόκληρη και πάτε να φημώσετε μια πόλη. Να τη φημώσετε, δηλαδή κάνετε ότι τους Γερμανούς, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί? Ο διευθυντής Ιωαννίνων, ο διευθυντής του σταδίου των Ιωαννίνων, ο παρατηρητής. Για διαιτητές. Δεν πάει να μην είδανε τον κόσμο του ΠΑΟΚ στα επίσημα και να φωνάζουνε. Τάκη μου, εγώ για να είμαι δίκαιο. Να τον βγάλουμε έξω διαιτητή. Θα παίξω κάτι.